εισηγούμαστε τη χορήγηση προσωρινών θέσεων δραστηριοποίησης σε αδιώκους στα σύνορα που έχουν, όπως είναι οι κτίνες, και δεύτερον σε ανέργους για την παρασκευή που έχουν προβλημάτων, όπως είναι το Καλαμπόκι, ο Κόρα και Κάστα. Η ισχύση του θα είναι για διάστημα 5 μηνών, που 1 Μαΐου προς 30 Σεπτεμβρίου. Οι προσωρινές θέσεις χορηγούνται μετά από πλήρωση την ενεργήτη μεταξύ των ενδιαφερόμενων, μετά από πρόσκληση ενδιαφέροντος του Δήμου, μπορώ να πείτε να σας αναφέρω τις χορηγούμενες θέσεις. Για τις καλλιέργειες είναι στο Φτέρο, στη ΔΕΙΑΚ, στο Κουρί, στην Οδό Στρεών Έδρων και στο Δημοτικό Κήπο. Για τους ανέργους είναι στην Ματία Νίκης, Πλατεία Λασάνια, στο Δημοτικό Κήπο και στην Οδό Μακριά. Ευχαριστώ την Δημήτρια. Ερωτήσεις έχουν σημαίνει. Κύριε Σκουφιάκης. Το συζητήσα και στην Επιτροπή της Ζωής, οπότε εξαφωνήσα, δεν έχω αντίρρηση. Απλά μια ερώτηση που δεν θα κάνει το και αργότερα είναι η διαφοροποίηση όλων των θέσεων με θέσεις στο Κουρί. Είναι ότι το Κουρί το έχουμε πάρει παραχώρηση σε μια προγραμματική σύμβαση, όπως ξέρω από το Δασάκιο, το Δασάκιο Πολιτικής Ανάπτυξης. Και ανήκει στο Ζαπιό. Η χρήση μια καντίνα μέσα σε ένα τέτοιο χώρο είναι επιτρεπτή, το έχουμε ρωτήσει, δηλαδή το έχουμε ψάξει αυτό. Όχι ότι δεν χρειάζεται, συμφωνούμε ότι χρειάζεται, γιατί όλοι θα βγάλουν κάτι, απλά δεν ξέρω, δεν λέω πουθενά να έχω το OK στην εισήγηση. Γι' αυτό δηλαδή. Ευχαριστώ, κύριε Κουζιάκη. Δεν υπάρχει, κύριε Κουζιάκη. Θες πες μου, θα σου πω. Ότι στον κόσμο μπορεί να χρειάζεται να κάνει ένα θέση. Το είπα. Αν επιτρέπετε, αν έχει. Το δασαρχείο. Το μισό λεπτό, συνάδελφο. Αντιδήμαρχε, το ερώτημα που λένε είναι αν επιτρέπετε λόγω δασαρχείου, μάλλον ενδεκόμενου δασαρχείου και από αυτό. Ναι, από το και από το δασαρχείο. Εντάξει, μα χρειάζεται να το πάρω. Όχι, εύλογο είναι το ερώτημα που βάζει ο κ. Σκουζέκης, το οποίο το έλεγε εγώ στη συζήτηση που είχαμε κάνει στο εσωτερικό πριν αυτή το θέμα. Τώρα θες να τα λένε, πρέπει να τα έχουμε δημόσια τα λένε, σήμερα δεν υπάρχει ενεργή προγραμματική σύμβαση. Και όχι είναι ευθύνη του Δήμου. Εντάξει, το λέω αυτό γιατί όπως όλοι νομίζω συμφωνούμε δεν υπάρχει καμία αντίρρηση από αυτό, το συγκεκριμένο χώρο. Αναβαθμίστηκε, αρχίζει να συγκεντρώνει μεγάλο μέρος. Εσύ το ξέρεις καλύτερα από εμάς, Κάλε, διότι τα παιδιά σου είναι σε ηλικία που πάτε εκεί πέρα. Και προφανώς, πώς να το πω, είναι όλοι αναγνωρίζουν ότι κάποια στιγμή δεν μπορεί να λειτουργήσει το κέντρο που λειτουργούσε το πάλι ποτέ. Πρέπει να λειτουργήσει κάτι να μπορεί ένας άνθρωπος να πάρει ένα ψυχικό, ένα προβολό, ένα μοντέλο, ένα καφέ. Εδώ είμαστε ένα τυχόν πολιτικό του προβλήματα να. Δηλαδή, εκεί με το οποίο μπορούμε να πάρουμε κάτι, γιατί όλο ο κόσμο το κάνει. Και μεγάλη ιστορία. Πώ το ρωτά, όλο ο κόσμο. Το κτίριο ανοίγει, είναι παραπονημένο. Στου προσκοπείε. Όχι, στου οδηγού. Στου οδηγού. Τη σκοπίνη. Αυτό είναι. Γιατί το ΣΕΟ παραπέμπει και το οργανισμό. Εν πάση περιπτώσει, οι οποίοι από ό,τι μου είπαν, γιατί είχαμε σε επαφή μαζί, το χρησιμοποιούν. Υπάρχει τώρα. Άσε να προηγούμε από μια ομάδα. Και το κακό προηγούμενο για αυτές που είχαν τις διαφωνίες και τις συγκρούσεις που είχαν με το προηγούμενο εκπροσωπή του Αγενέδη. Δεν ξέρω λεπτομέρειες να σας πω επ' αυτού. Και υπάρχει ένα ζήτημα, μου τέθηκε και αυτό από δικιά σας πλευράς, από δικιά σας πλευράς, ότι είναι ερευνητέο κατά πόσο μπορεί να γίνει νόμιμη εκπίστωση στο συγκεκριμένο χώρο ή αν η διακριτική παραχώρηση ήταν μόνο για να το χρησιμοποιούν αυτές οι υποσκοπίνες. Δεδομένων όλων αυτών και η ιστορία είναι παγωμένη και δεν υπάρχει καμία αίσθηση. Δηλαδή, κάναμε, θέλω να πω ότι κάναμε κάποιες επαφές και κάποιες συζητήσεις προκειμένου να τις εμπλοκάρουμε αυτή τη διαδικασία. Ευχαριστώ, Δημήτρια. Ορίστε, κύριε. Στο μικρόφωνο.
κάνουμε φωλιά στο συνδέσμο και κάνουμε φωλιά στο συνδέσμο ΕΡΑΙ. Ξεκινώντας από εκεί που σταμάτησε ο Δήμαρχος, ότι όλος τα μέρη που αναφέρει ο Αντιδήμαρχος είναι απαραίτητη παρουσία τέτοιων εγκαταστάσεων, να κάνουμε μια ερώτηση. Υπάρχει δυνατότητα από εμάς να βάλουμε κάποιους κανόνες λειτουργίας αυτών των σταθμικών σημείων, γιατί υπήρξαν σχόλια από πολίτες τις προηγούμενες χρονιές ότι τα χρησιμοποιούν με τρόπο, κατά κάποιο τρόπο, απαράδεκτο. Δηλαδή, αφήνοντας σκουπίδια πολλά, αποχωρώντας από τα σημεία, από τα εκατίνες, αφήνουν τα σημεία με λάδια ή οτιδήποτε άλλο, σχόλια πολιτών αναφέρω και λέω αν μπορούμε εμείς σε αυτή τη φάση να βάλουμε κάποιους κανόνες για την καλύτερη λειτουργία τους. Ρωτάω τον Δήμαρχο. Ευχαριστώ πολύ, Δήμαρχο. Καταρχήν, κύριε Πολίδη, από τις 6 θέσεις που προτείνουμε, υπάρχουν μόνο στην Μπουζάνη, υπάρχουν 3 κατοίκες που έχουν άδεια. Οπότε δεν πρόκειται να καλυφθούν. Από πάλι περιοχή που μπορούμε. Ναι. Κατά αυτό που είπατε εσείς, δεν το κοιτάξαμε. Τους κάνουμε συστάσεις. Αυτό το είναι η διάθεση υγείας. Είναι η διάθεση υγείας που μπορεί να κάνει οτιδήποτε. Είναι οι δημοτικές αστυνομίες που μπορεί να κάνει. Αυτά τα υπόλοιπα είναι καλή επισήμανση. Είναι καλή επισήμανση σε αυτές τις υπηρεσίες. Με αυτή την έννοια. Έτσι, με αυτή την έννοια. Λοιπόν, δεν μπορούμε εκ των προτέρων να βάλουμε όρους ενιστάσεις όπως μπορεί να κανόμαστε. Έτσι. Ευχαριστώ, συνάδελφοι. Νομίζω ότι υπάρχει καμία διαφωνία. Όφωνα λοιπόν αυτό το θέμα. Πάμε στο 12ο έγκριση διεξαγωγής Ευρωπανηγύριων του Παλιού Πνεύματος, κοινότητας Ευρωπανηγύριας.